Παίξαμε άλλο ένα καθοριστικό παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Καταφέραμε να αποδώσουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολλές τελικές, να πετύχουμε γκολ και να περιορίσουμε πολύ τον αντίπαλο. Δεν θέλω να πω πολλά για το παιχνίδι, θέλω μόνο να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για αυτή την προσπάθεια που κάνουν όλους αυτούς τους μήνες και ιδιαίτερα τη σημερινή τους προσπάθεια. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους πόντους παραπάνω, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει και αναγκαζόμαστε κάποια παιχνίδια, ιδιαίτερα με στην έδρα μας, να τα παίζουμε κάθε Κυριακή έχοντας στο μυαλό μας μόνο τη νίκη. Τα παιδιά όμως δείχνουν χαρακτήρα, δείχνουν προσωπικότητα, δείχνουν ωριμότητα στο παιχνίδι τους. Αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ. Αυτή την ομάδα θέλω να βλέπω κάθε Κυριακή και μόνο συγχαρητήρια μπορώ να τους δώσω. Κύριος Πυρδέκης. Κοιτάξτε, εγώ όταν ήρθα το καλοκαίρι εδώ ήρθα για να χτίσω μια ομάδα η οποία να μπορεί να έχει βιωσιμότητα, αυτάρκεια και για να συμβεί αυτό δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα, δύο και τρεις μήνες. Οι υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, οι ανάγκες του πρωταθλήματος πλέον έχουν αυξηθεί, υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Και εμείς κάνουμε μία προσπάθεια χτίζοντας σε βάθος χρόνου. Σίγουρα οι πολλές τελικές και εμένα με στεναχωρούν, οι οποίες δεν πετυχαίνουμε γκολ. Κάναμε στον πρώτο γύρο 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και 8 ήττες. Οι ήττες είναι πολλές. Πετύχαμε 21 πόντους. Εάν είχαν μπει κάποιες κλασικές ευκαιρίες που είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου γύρου σε πάρα πολλούς αγώνες, η ομάδα μας θα μπορούσε να έχει 4 με 6 πόντους παραπάνω στον πρώτο γύρο. Οπότε θα ήμασταν σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση και όλοι θα μιλούσαν για τον Πλατανιά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναλογιστούμε και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Εμείς συνήθως όταν υπάρχουν 3 παιχνίδια την εβδομάδα παίζουμε μέσα σε 6 μέρες και τα 3 παιχνίδια, ενώ άλλες ομάδες τα παίζουν μέσα σε 7, 8, 9 ημέρες. Δεν θα επεκταθώ σε εξωγενείς παράγοντες, για αυτούς είναι υπεύθυνη διοίκηση να τους μεταχειριστεί, αλλά βλέπετε ότι ακόμη και μέσα στην έδρα μας τι συμβαίνει κάθε Κυριακή και το λέω αυτό μετά από μία νίκη. Παρόλα αυτά, και άλλο ένα εμπόδιο είναι κάποιοι συχνοί μικροτραυματισμοί οι οποίοι μας δημιουργούν πολλά προβλήματα. Να σας δώσω καταλάβετε ότι ο Μιλούνοβιτς και ο Τσουράκης μπορεί να έπαιξαν σήμερα, αλλά έπαιξαν με μισή ουσιαστικά προπόνηση εχθές. Όλη την εβδομάδα έκαναν αποκατάσταση. Και αυτό δεν μας αφήνει να φτάσουμε σε full φόρμα, στο επίπεδο που θέλουμε. Παρόλα αυτά, είμαστε εδώ και παλεύουμε. Κάναμε ένα ικανοποιητικό ρεκόρ στον πρώτο γύρο και αισιοδοξούμε για το δεύτερο. Όχι, τη φαντάζομαι ακόμη πιο ιδανική την ομάδα μου. Ο κύριος Καλογεράκης. Κουτς, πόσο εύκολο είναι να έχει αυτός ο Πλατανιάς που είδαμε σήμερα διάρκεια, δηλαδή πόσο εύκολο είναι να ξαναδούμε αυτή την φάση του Πλατανιά στα παιχνίδια τα οποία έχουμε. Ακούστε, νομίζω ότι αν δούμε τα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος, με εξαίρεση ένα ημίχρονο στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο και ίσως κάποιο διάστημα μέσα στη Βέρεια, στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα μας έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και μέσα στον Πανθρακικό
και μέσα στην Καλονή και μέσα στο Καραϊσκάκι και μέσα στη Βέρεια σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και μέσα στην έδρα μας στο παιχνίδι με τον Όφη πάλι κάναν πολύ καλή εμφάνιση. Ακόμη και στο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα που ήταν το στραβοπάτημά μας ουσιαστικά εδώ, αυτό το Χ στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να έχουμε πετύχει κάποια τέρματα αν θυμάστε. Σίγουρα όλα τα παιχνίδια δεν είναι ίδια. Είναι διαφορετικός ο αντίπαλος, διαφορετική η τακτική, σε άλλη κατάσταση οι παίκτες, σε τι μέρα θα βρεθούν οι παίκτες. Εμείς προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και πιστεύω ότι και φαίνεται και στην εικόνα της ομάδος από το ξεκίνημα της περίοδου η ομάδα αυτή κάνει συνέχεια βήματα προς τα εμπρός. Απλά ανέφερα το συγκεκριμένο παιχνίδι σήμερα σαν σύγκριση, επειδή κατά γενική ομολογία ίσως να είναι το πληρέστερο παιχνίδι που έχει δώσει ο Καρτανιάς από τότε που εμφανίστηκε στη Super League. Δηλαδή δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Καρτανιά ούτε να κερδίσει 3-0, ούτε να κάνει 22 τελικές, ούτε να απολύνει και πιο εύκολο. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εγώ, ναι. Εγώ πιστεύω, έχετε δίκιο, εγώ πιστεύω ότι για παράδειγμα στο παιχνίδι με την Τρίπολη, στον πρώτο γύρο εδώ μες στην έδρα μας, κάναμε ακόμη καλύτερο παιχνίδι από το σημερινό. Ο κύριος Βαϊδάκης. Συμφωνώ καταρχήν με τον Βέλο ότι για μένα ήταν το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι της ομάδας την παιδινή χρονιά του Ταγιστών. Παρ' όλα αυτά, απέφυγε κάποια σημαντικά λάθη στην άμυνα. Γιατί και τα δύο ποτάρια του Πανιωνίου προήλθαν από σοβαρά αμυντικά λάθη. Μάλιστα το πρώτο, αν το πλήρωνε η ομάδα, θα μιλήσουμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από εκεί πέρα. Και ενδεχομένως το σκηνικό αυτή την ώρα ήταν τελείως διαφορετικό. Και κάποια στιγμή με το δίνουν δεν ξέραμε να τον πάγω να φωνάσω και έτσι σας επιδίδεται μια χαλαρότητα. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Ακούστε με. Καταρχήν για τα δύο δοκάρια. Χαρακτηριστικά στο πρώτο δοκάρι, έχει βγει ο παίκτης του, ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής τέτα-τέτ. Υπάρχουν 3-4 ποδοσφαιριστές δικοί μας γύρω από την μπάλα και έχει γίνει μια τρομερή κόντρα και έχει βγει τέτα-τέτ ο αντίπαλος. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, παίζαμε, δημιουργούσαμε μόνο εμείς φάσεις και επικίνδυνες καταστάσεις και για λίγο αν βρεθούμε και πίσω στο σκορ. Αλλά ήταν καθαρά συγκυριακή αυτή τη στιγμή. Επίσης, τα λάθη είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Η αμυντική λειτουργία όμως της ομάδας είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Την προηγούμενη Κυριακή μέσα στο Καραϊσκάκι, σε ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο, δεχτήκαμε 4 τελικές και ουσιαστικά μόνο τον γκολ που και αυτό ήταν έξω από περιοχή ήταν κάποια κλασική ευκαιρία του Ολυμπιακού. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει μια πραγματικά πολύ δυνατή επιθετική γραμμή και το δείχνει κάθε Κυριακή και μεσαία γραμμή. Καταφέραμε να τον περιορίσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και έχοντας και απουσίες. Προς το τέλος, ίσως υπήρχε κάποια χαλαρότητα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι προερχόμασταν από ένα παιχνίδι μεσοβδόμαδα και άλλο ένα παιχνίδι την Κυριακή και ότι ήταν φυσιολογικό να υπάρχει κάποια κούραση, κάποια κόπωση, έπρεπε να το διαχειριστούμε. Ακόμη και μετά το 2-0, κοιτάζαμε μόνο πώς θα βάλουμε το τρίτο και τέταρτο γκολ και υπήρχαν κάποιοι παίχτες όπως ο Αποστολόπλος, ο Τετέ, κάποια άλλα παιδιά που παίξαν 2-90 λεπτά μέσα σε 4 μέρες ή τα στόπερ μας οι οποίοι παίξανε 3-90 λεπτά μέσα σε 6 μέρες. Οπότε έπρεπε να λειτουργήσουμε πιο πολύ με το μυαλό και λιγότερο με την καρδιά. Ο κύριος Καρτουνάκης και ολοκληρώνουμε για το παιχνίδι αυτό για να πάμε για το επόμενο και να τελειώσουμε. Καταρχήν θα σας πω για τη φόρμα της ομάδας και σας μιλάω με κάθε ειλικρίνεια. Η ομάδα μου αυτή τη στιγμή δεν είναι σε full φόρμα και αυτό φαίνεται από τις επαφές που έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές μου τουλάχιστον με την μπάλα. Μπορούμε σίγουρα να έχουμε καλύτερες επαφές, να γίνουμε πιο δυναμικοί, πιο aggressive στις επιθετικές μας ενέργειες και σίγουρα είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρεθούμε σε πολύ καλύτερη φόρμα. Αυτό που αλλάζει στην ομάδα μου είναι ότι παίζει με περισσότερο μυαλό, με περισσότερη προσωπικότητα
Και γι' αυτό καταφέρνουμε να φτάνουμε σε κάποιες καλές εμφανίσεις ή να πετυχαίνουμε κάποιες νίκες. Όσον αφορά για τη μεταγραφή που είχαμε μιλήσει Τετάρτη, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας... δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη οριστική.